Πλησιάζει η ώρα για το πρώτο κύμα πληρωμών των δικαιούχων του επιδόματο θέρμανση. Η εξόφληση του επιδόματος θα γίνει σε τρει φάσει και η κάθε καταβολή σχετίζεται με την ημερομηνία καταχώρηση των σχετικών παραστατικών. Το ποσό ξεκινά από τα 100 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 800, ανάλογα με την περιοχή και τη σύνδεση του νοικοκυριού. Μέσα στο επόμενο διάστημα, νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ενεργοποιείται και το επίδομα ρεύματο. Η πρώτη πληρωμή των δικαιούχων του κλασικού επιδόματο θέρμανση θα γίνει στι 22 του μήνα πριν από τι γιορτέ των Χριστουγέννων. Το επίδομα θα εξοφληθεί σε τρει δόσει, οι οποίε σχετίζονται με την ημερομηνία καταχώρηση των σχετικών παραστατικών. Έτσι, το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, μπλε κυροζίνη καταβάλλεται στις 22 Δεκεμβρίου για το σύνολο των αγορών που τιμολογήθηκαν έω 30 Νοέμβρη, έως τι 29 Φεβρουαρίου του 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 31 Γενάρη και έως 30 Απριλίου του 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως τις 15 Ιουλίου του 2024 δικαιολογητικά με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως 30 Ιουνίου. Το νέο τώρα επίδομα θέρμανση για ρεύμα θα έχει όφελο για του δικαιούχου έω και 480 ευρώ. Το νέο επίδομα πιάνει και όσου θερμαίνονται με κλιματιστικά και αντλίε θερμότητα, ενώ αναμένεται να δοθεί σε 1,2 εκατομμύρια ενεργειακά ευάλωτου καταναλωτέ και οι αιτήσει θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2024. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν το επίδομα για λογαριασμούς συγκεκριμένης περίοδου κατανάλωσης που θα εκδοθούν έως και στις 15 Ενάτου του 2024. Προϋπόθεση βέβαια είναι να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν για το επίδομα, ενώ εξαιρούνται οι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το οποίο θα συνεχίσει να ενισχύεται με ανεξάρτητο τρόπο. Συγκεκριμένα το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης για κάθε μήνα θα ανέλθει σε 60 ευρώ, επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς με δρυμή ψύχο. Το υπολογιζόμενο ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτός και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και αντιστοίχως τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση κατανόντα το όριο.